τώρα σε μια κίνηση επίδειξη σημαία. Η Άγκυρα αναπτύσσει 5 πολεμικά πλοία, λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα στην Κάσο, με αφορμή τις έρευνες ιταλικού πλοίου που σχεδιάζει να ποντίσει καλώδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Πολεμικά πλοία αναπτύσσει και η Αθήνα, που ξεκαθαρίζει πως θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι εκτός συζήτησης. Σε εγρήγορση βρίσκεται το πολεμικό ναυτικό για την παρουσία 5 τουρκικών πλοίων νοτίως της Κάσου, λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στην περιοχή και εντός της ελληνικής χωρικής θάλασσας πραγματοποιεί έρευνες για μελλοντική πόντιση καλωδίων το ιταλικό πλοίο Ιέβολη Ρελούμε, σύμφωνα με την Ναύτεξ που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου. Η Άγκυρα, ωστόσο, θέλοντας να προβάλλει τις παράνομες αξιώσεις της περί των εξωτερικών ορίων της τουρκικής υβαλοκρηπίδας, έστειλε στην περιοχή 5 πολεμικά πλοία που έγιναν σκιά του ιταλικού ερευνητικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου έχουν αναπτυχθεί 2 τουρκικές φρεγάτες, 2 πυραυλάκατοι και 1 κορβέτα που είχαν μεταβεί στην Κερίνια για την φιέστα του ψευδοκράτους. Το πολεμικό ναυτικό διατηρούσε στην περιοχή την κανονιοφόρο αίτητος, όμως μετά την ενίσχυση της τουρκικής δύναμης αποφασίστηκε η αποστολή της φρεγάτας Νικηφόρος Φωκάς και ενός σκάφους του λιμενικού. Η δική μας η θεώρηση παραμένει ίδια και δεν αλλάζει η πολιτική μας. Διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και δεν σημαίνει αφέλεια. Και από εκεί πέρα, στο διάλογο, στο τραπέζι, δεν μπαίνουν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, εσωτερικής κυριαρχίας, ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, με αφορμή το προπαγανδιστικό βίντεο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, όπως ισχυρίζεται, καταγράφει την επαναπροώθηση μεταναστών στα τουρκικά ύδατα, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι τα στελέχη του λιμενικού ακολουθούν τα διεθνή πρωτόκολλα και ως σήμερα έχουν σώσει χιλιάδες ζωές. Οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο και η νομοθεσία, προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα τα οποία υπάρχουν και ταυτόχρονα σώζουν ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Άλλο πράγμα αυτό το οποίο μας κατηγορούν, που δεν το κάνουμε. Υπάρχει μια επιτήρηση. Όταν βλέπεις ότι από την απέναντι τουρκική αχτή φεύγουν ταχύπλοα με παράνομους μετανάστες, υπάρχει μια συνεννόηση με την τουρκική αχτοφυλακή ώστε τα πλοία αυτά να επιστρέψουν στις τουρκικές αχτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση των μεταναστευτικών ροών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και θα σταθούμε στο θέμα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι κοντά μας. Για αυτή την ταυτόχρονη παρουσία πολεμικών πλοίων έχει σημάνει διπλωματικός πυρετός για να πέσουν οι τόνοι. Έχεις πληροφορίες. Πράγματι, Ηλένα, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα κάτι. Τα τουρκικά πλοία συγκεντρώθηκαν εκεί τη στιγμή που το ιταλικό ερευνητικό έβγαινε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα της Καρπάθου για μια πολύ μικρή απόσταση, περίπου μισό μίλι, έπλεσε διεθνή πριν ξαναμπεί στα χωρικά ύδατα της Κάσου. Και βλέπουμε και το στίγμα. Βλέπουμε ακριβώς την παράταξη όπως έχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει οριοθετηθεί ως ελληνική ΑΟΣ από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία του 2020. Άρα, στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία ακόμη προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλλει τις αξιώσεις της με το παράνομο βεβαίως και ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αξιώσεις που φτάνουν, όπως έχουμε δει, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει στον ΟΗΕ, η Τουρκία μέχρι τη χωρική θάλασσα των ελληνικών νησιών. Και να στήσει και ένα σκηνικό ένταση. Να στήσει ένα σκηνικό. Ακριβώς έγινε λοιπόν αυτό χθες το απόγευμα. Έχει ξεκινήσει ένας πυρετός διπλωματικός. Έχουν ενεργοποιηθεί οι διάβλοι προκειμένου να πέσουν οι τόνοι. Και μάλιστα, όπως γνωρίζουμε, έχει ζητηθεί να δοθεί μία ημέρα παράταση στις έρευνες που κάνει το ιταλικό σκάφος, προκειμένου κάπως έτσι να αποσυμφορηθεί και η κατάσταση. Να πούμε βεβαίως ότι δεν αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να βγει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα, θεωρητικά, θα τελειώσει εκεί τις εργασίες του και θα επιστρέψει στο λιμάνι. Μένει να δούμε ποια θα είναι όμως η αντίδραση της Άγκυρας από εδώ και πέρα και αν τα τουρκικά πλοία βεβαίως θα απομακρυνθούν από την περιοχή. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.